Βρισκόμαστε στην κεντρική παραλία της πόλης μας και του Δήμου μας, στην παραλία Καλάμια. Η παραλία Καλάμια από φέτος έχει βραβευτεί με την γαλάζια σημαία, που σημαίνει ότι πληρεί όλες τις προδιαγραφές πλέον, που έχει μια γαλάζια σημαία. Από πέρσι βάλαμε τις βάσεις ως Δήμος Κορινθίων. Η νέα δημοτική αρχή του Βασίλη Νανόπουλου, αλλά και όλοι μαζί αντιδήμαρχοι, εργαστήκαμε σκληρά έτσι ώστε να επιτευχθεί και κάθε χρόνο να πηγαίνουμε καλύτερα. Φέτος λοιπόν η κεντρική μας παραλία εδώ, η μία από τις 20 παραλίες του Δήμου μας, έχει τη γαλάζια σημαία, που σημαίνει ότι έχει πρώτον απ' όλα καθαρά νερά, διότι κάνουμε τακτικούς ελέγχους για τα νερά. Έχουμε όλες τις υποδομές τις απαραίτητες, όπου εντουζιέρες, αλαξιέρες και πάει λέγοντας. Και ταυτόχρονα έχουμε και τους ναυαγοσώστες, που από φέτος θα έχουμε και τρεις ολοκένουργους πύργους, σύμφωνα με το νέο προεδρικό διάταγμα. Και ταυτόχρονα θα βάλουμε και σήμερα, βλέπετε, το αμφίβιο, αμαξίδιο, το οποίο έχει να κάνει για το σύνθημα που λέμε κιόλας στο Δήμο Κορινθίων, ότι ο Δήμος είναι για όλους. Όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα, όλοι έχουμε το δικαίωμα στο καλοκαίρι, όλοι έχουμε το δικαίωμα στο να κάνουμε το μπάνιο μας, και όχι μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και οι επισκέπτες. Και οι μόνιμοι κάτοικοι να απολαμβάνουν την κεντρική μας παραλία, αλλά οι επισκέπτες που θα έρθουν να μείνουν ικανοποιημένοι με τις παροχές που θα τους δώσουμε, αλλά να μας επισκεφθούν πάλι και πάλι. Φέτος λοιπόν βλέπετε ότι δίνουμε το δικαίωμα σε όλους να έρθουν στην παραλία Καλάμια, όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα και εμείς ως Δήμος Κορινθίων φροντίζουμε γι' αυτό. Θα ήθελα να στείλω και ένα μήνυμα και σε όλες τις δημότητες και τους δημότες να κρατήσουμε όσο δυνατόν γίνεται καθαρή την παραλία μας, να σεβόμαστε το περιβάλλον, διότι βλέπετε ότι ως Δήμος κάθε χρόνο προσπαθούμε να συντηρούμε αλλά και να δίνουμε ακόμα περισσότερες παροχές τόσο στους λεγόμενους, στους επισκέπτες, αλλά και στους μονίμους κατοίκους. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω εκπροσωπώντας τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο τον κύριο Νανόπουλο, αλλά και όλους τους επιχειρηματίες που έχουν έρθει, διότι φέτος η παραλία Καλάμια έχει πολλές περισσότερες επιχειρήσεις εν συγκρίση με πριν από 2 ή 3 χρόνια. Σχεδόν μόνο μία επιχείρηση μπορεί να είναι ξενίκιαστη, που σημαίνει ότι ανεβαίνει η επιχειρηματικότητα, έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και δίνουμε ζωντάνια πραγματικά κάθε χρόνο στην περιοχή μας.